Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι στην τρίτη ημέρα του δεύτερου διακρατικού συνεδρίου Discuss Learning 2020 με τίτλο «Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εστιάζοντας την ποιότητα». Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το συνέδριο διοργανώνεται από την IDEC και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και υπό την αιγίδα του Βιοτεχνικού Εμιλητηρίου Πειραιά. Ευχαριστώ, Νεφέλη. Καλησπέρα για τρίτη φορά και από εμένα. Έχουμε φτάσει στη τρίτη μέρα του συνεδρίου με πολύ μεγάλη συμμετοχή και ευχαριστούμε και πάλι θερμά γι' αυτό. Είχαμε και για σήμερα 300 εγγραφές. Βλέπω ότι ήδη είμαστε πάνω από 100 άτομα και περιμένουμε να ανέβει αυτό σιγά-σιγά. Την πρώτη μέρα του συνεδρίου, όσοι συμμετείχατε, είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε το θέμα της ποιότητας εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Χθες είχαμε τη τιμή να έχουμε πολύ ωραίους ομιλητές και από την Ελλάδα και το εξωτερικό και είδαμε το θέμα της ποιότητας στη μαθητεία. Σήμερα ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα που αποτελεί και μία από τις προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό είναι η ανατροφοδότηση και πώς αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνεχή βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα δούμε, πιστεύω, μία πιο πρακτική ακόμα προσέγγιση σήμερα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες από πολλούς εταίρους μας στο εξωτερικό που εφαρμόζουν ή προσπαθούν να εφαρμόσουν, γιατί και όλο αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το εξετάσουμε. Ποιες είναι οι δυσκολίες στην εφαρμογή αυτών των συστημάτων. Και ελπίζω να το βρείτε εξίσου ενδιαφέρον όπως και τις προηγούμενες μέρες. Οπότε, καλή μας αρχή και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα να καλέσω την κυρία Καζαντζίδου Νατάσα από την IDEC να κάνει την πρώτη παρουσίαση. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Νατάσα Καζαντζίδου, ήμασταν μαζί και χθες. Πριν να ξεκινήσω τη δικιά μου παρουσίαση, να σας δώσω λίγο, να πούμε δύο πραγματάκια, να συμπληρώσω σε αυτά που είπε η Ξένια πριν. Γιατί έχουμε επιλέξει αυτό το θέμα. Το θέμα μας σήμερα είναι ανατροφοδότηση και συνεχή βελτίωση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Με τον όρο ανατροφοδότηση εννοούμε πώς μετά από το στάδιο της αξιολόγησης θα περάσουμε στο στάδιο του προγραμματισμού κλείνοντας τον κύκλο του Deming, τον κύκλο όσοι ασχολείστε με ποιότητα, με διασφάλιση ποιότητας είναι ο κύκλος προγραμματισμός, υλοποίηση, αξιολόγηση, ανατροφοδότηση έτσι ώστε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης να μπορούν να ξαναμπούνε σαν input, σαν δεδομένα σε επόμενο προγραμματισμό. Χρειαζόμαστε για τη διασφάλιση ποιότητας, χρειαζόμαστε μία διαδικασία συνεχούς βελτίωσης όπου μετράμε διαδικασίες, μετράμε αποτελέσματα και συνεχώς εφαρμόζουμε διαδικασίες βελτίωσης. Η ανατροφοδότηση και η συνεχής βελτίωση μέσω από την προσέγγιση της ιχνηλάτησης αποφύτων, μέσα από έρευνες όπου βλέπουμε οι απόφοιτοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τι κάνουν μετά που τελειώνουν τις σπουδές τους. Βρίσκουν εύκολα δουλειά. Βρίσκουν δουλειά στο αντικείμενό τους. Μήπως συνεχίζουν περαιτέρω σπουδές. Όλα αυτά τα δεδομένα μας είναι χρήσιμα έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως αντίστοιχα το κάνουν, ήδη το εφαρμόζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πιο συστηματικά. Οπότε σήμερα όλη η μέρα είναι αφιερωμένη σε αυτό. Θα δούμε την ιχνηλάτηση αποφύτων σε διαφορετικού τύπου σπουδές. Θα ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση του έργου On Track, το οποίο αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ο κύριος Δαμιανός Γαβαλάς, που είναι καθηγητής πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, και ο κύριος Απόστολος Κώστας, που είναι υπεύθυνος διευθυντής του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν πάλι ένα σύστημα ιχνηλάτησης αποφύτων, αυτή τη φορά στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πάμε στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Στη συνέχεια θα μιλήσει από το Inter College, από έναν εκπαιδευτικό φορέα στην Κύπρο, κολέγιο στην Κύπρο, πώς έχουν εφαρμόσει αυτή σύστημα αποφύτων στο δικό τους οργανισμό. Και το πρώτο μέρος θα κλείσει με μία παρουσίαση από τον κύριο Δημήτριο Κυριακό,
ειδικό γραμματέα της ΠΑΝΕΔΙΕΚ, της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ και διευθυντή παράλληλα του ΙΕΚ ΕΓΑΛΕΟ και αντιπρόεδρο της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, ο οποίος θα μας πει πώς προσεγγίζεται το ίδιο θέμα, η χνηλάτιση εποφύτων, στα δημόσια ΙΕΚ. Θα τελειώσουμε με ερωτήσεις στο πρώτο κομμάτι της ημέρας, στην πρώτη ενότητα. Μετά το διάλειμμα θα επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος στα αγγλικά, στο οποίο θα δούμε εφαρμογές ερευνών ιχνηλάτησης αποφύτων σε διαφορετικές χώρες. Θα ακούσουμε την κυρία Νατάσα Ομπραντζίκοβα, καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο του Κόσιτσα από τη Σλοβακία, τον Κέπα Λαρόντο, που είναι υπεύθυνος διεθνών προγραμμάτων στο Πολυτέχνικα Καστέγια Τσοριέρι, ένα εκπαιδευτικό φορέα της Ισπανίας, και τον Dr. Στέφαν Χάμπλ, που είναι στην 3S, σε μια εταιρεία ερευνητική στην Αυστρία και έχουν κάνει και αυτή εφαρμογή σε κάποιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα ξεκινήσω τώρα εγώ την παρουσίαση του OnTrack. Μισό λεπτάκι να κάνω, να ανοίξω την παρουσίαση. Τη βλέπουμε σε προβολή οθόνης. Ναι, ναι, μια χαρά είναι. Ωραία. Το έργο OnTrack έρχεται να θεραπεύσει το θέμα της ιχνηλάτησης αποφύτων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Να πούμε δύο λόγια. Θα ξεκινήσουμε με το τι εννοούμε ιχνηλάτηση αποφύτων. Θα δούμε την ιχνηλάτηση αποφύτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από τη μεριά της εκπαιδευτικής μονάδας. Θα πούμε δύο λόγια για τα ωφέλη στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, γιατί να μπει κάποιος στη διαδικασία να κάνει, να εφαρμόσει μια τέτοια μεθοδολογία. Θα παρουσιάσουμε τη μεθοδολογία που έχουμε αναπτύξει στο έργο OnTrack, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία. Και τέλος θα πούμε πώς μπορείτε εσείς να συμμετέσχετε στο πρόγραμμα και να υλοποιήσετε τη μεθοδολογία. Το έργο OnTrack, πολύ συνοπτικά, είναι ένα έργο, μια στρατηγική σύμπραξη στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 και είναι στο τέλος του, τελειώνει τον άλλο μήνα. Το website του έργου είναι αυτό που βλέπετε, ontrackpavlaproject.eu, όπου είναι σε όλες τις γλώσσες και στα ελληνικά. Και εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε όλα τα αποτελέσματα του έργου. Στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι διαθέσιμα. Πολύ λίγα πράγματα μένουν ακόμα να αναρτηθούν για να ολοκληρωθεί. Θα σας παρουσιάσω τους εταίρους χωρίς λογότυπα και τη βαρετή παρουσίαση που κάνουμε στα έργα. Θα σας δείξω μια φωτογραφία όπως ήμασταν όταν συναντιόμασταν. Ακόμα, αυτή είναι μια φωτογραφία από το Γενάρη του 2020. Είναι η τελευταία εκδήλωση που κάναμε σαν εταιρικό σχήμα. Όπως είπα, επικεφαλής είναι το Πανεπιστήμιο του Κόσιτσε στη Σλοβακία και επίσης υπάρχει ένας δεύτερος εταίρος από τη Σλοβακία, η Άστρια, που είναι ερευνητικός φορέας. Έχουμε εταίρος επίσης είναι από τη Βουλγαρία το κέντρο επαγγελματικής, το Εθνικό Κέντρο, το National Agency Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Εθνικός Φορέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Από την Αυστρία, η εταιρεία 3S, που είναι ερευνητική εταιρεία και έχει ασχοληθεί ερευνητικά με το κομμάτι της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της ιχνηλασιμότητας των αποφύτων. Έχουμε εκπαιδευτικούς οργανισμούς από την Κύπρο, το Intercollege, από την Ελλάδα, το EEC Delta, από την Ισπανία, η Καστέγια, Πολυτέχνικα η Καστέγια Τσοριέρι, ένα σχολείο και κολέγιο επαγγελματικής εκπαίδευσης. Και τέλος έχουμε και από τη Λετωνία έναν εκπαιδευτικό οργανισμό που είναι η Eurofortis. Αυτή είναι η εταίρη. Εδώ πέρα βλέπουμε μια φωτογραφία, είναι στην Αθήνα, Λιακαδίτσα, Γενάρης.
η μία εκπαίδευση που είχαμε κάνει μέσα στο πλαίσιο του έργου. Πάμε τώρα να δούμε τι εννοούμε όταν λέμε ιχνηλάτηση αποφύτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ξεκίνησε η ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια της διασφάλισης ποιότητας και της δουλειάς που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με το ΕΚΑΒΕΤ για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, τέθηκε το θέμα της ιχνηλάτησης αποφύτων, της έρευνας, δηλαδή για να δούμε οι σπουδαστές των εκπαιδευτικών συστημάτων τι κάνουν μετά την αποφύτησή τους. Ανατέθηκε μία έρευνα το 2017, η οποία έδειξε ότι υπάρχουν συστήματα ιχνηλάτησης σε μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσοστό, όχι όμως σε όλες τις χώρες. Συγκεκριμένα, 19 κράτη κάνουν συστηματικά έρευνα ιχνηλάτησης αποφύτων, που σημαίνει ότι έχουν συγκεκριμένες μεθοδολογίες και έχουν σύστημα ιχνηλάτησης, τα οποία είναι διαφορετικά μεταξύ τους, δεν είναι και ίδια. Καταγράφηκαν 85 διαφορετικές προσεγγίσεις, κάποιες αφορούσαν συστηματικές έρευνες, κάποιες αφορούσαν ad hoc έρευνες, κάποιες αφορούσαν εξαγωγή δεδομένων από πληροφοριακά συστήματα, όχι κατά ανάγκη έρευνες ερωτηματολογίου, αλλά χρήση δεδομένων από πληροφοριακά συστήματα, όπως παράδειγμα τα συστήματα της, τα ασφαλιστικά, τα συστήματα, τα πληροφοριακά συστήματα των ασφαλιστικών συστημάτων, ή αρχεία των ίδιων των εκπαιδευτικών φορέων, ή αρχεία του Υπουργείου Εργασίας ή οτιδήποτε. Ή και μεικτές μεθόδους με χρήση δεδομένων από πληροφοριακά συστήματα ή δεδομένων από έρευνες, που έχουν ακριβώς αυτό το σκοπό της ιχνηλάτησης. Σε κάποια κράτη, η ιχνηλάτηση των αποφύτων γίνεται και μέσα από τις απογραφές. Τις απογραφές που κάνουν τα κράτη κάθε 10 χρόνια. Ωστόσο, η έρευνα αυτή έδειξε ότι υπάρχουν κάποια κράτη που δεν έχουν καμία εμπειρία σε έρευνες ιχνηλάτησης. Και ένα από αυτά ήταν και η Ελλάδα. Και άλλα κράτη ήταν η Κύπρος, ήταν η Βουλγαρία, ήταν η Λιθουανία, ήταν η Σλοβακία. Και κάπως έτσι στήθηκε το εταιρικό σχήμα και ξεκινήσαμε να μιλάμε για το έργο. Με βάση αυτή την έρευνα τέθηκε το πλαίσιο και μπήκε σαν προτεραιότητα η ιχνηλάτηση των αποφύτων και επίσης έγινε και οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ανάγκη για εφαρμογή συστημάτων ιχνηλάτησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συστημάτων ιχνηλάτησης, τα οποία όμως θα είναι κάπως συγκρίσιμα, κάπως θα μπορούν να ενοποιηθούν κάποιες προσεγγίσεις, έτσι ώστε να υπάρχει συγκρισιμότητα των δεδομένων, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αυτά, μέχρι τώρα μιλάμε λίγο σε ευρωπαϊκό, σε εθνικό επίπεδο, τι συμβαίνει. Στο δικό μας έργο δεν έχουμε ασχοληθεί, δεν θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με τέτοια συστήματα που είναι σε εθνικό επίπεδο ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ασχοληθήκαμε όμως σε επίπεδο εκπαιδευτικού οργανισμού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός φορέας, το σχολείο, το ΙΕΚ ή το ΕΠΑΛ, αποφασίζει μόνο του να βάλει ένα σύστημα καταγραφής ή ιχνηλάτησης των αποφύτων με κάποια έρευνα, στο οποίο συστηματικά θα μετράει τι κάνουν οι απόφοιτοι μετά την αποφύτηση. Αν θα βρουν δουλειά, αν θα συνεχίζουν σπουδές και κάποιους άλλους δείκτες. Γιατί το προτείνουμε αυτό? Γιατί με μια τέτοια μεθοδολογία φτιάχνουμε μια κουλτούρα ποιότητας, βάζοντας μέσα το στοιχείο της ανατροφοδότησης από τους σπουδαστές με βάση τα πραγματικά αποτελέσματα της εκπαίδευσης, σε όρους
απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων και σε όρους αποσχολησιμότητας. Και βάζουμε έτσι τις βάσεις για μια συνεχή βελτίωση. Μπορούμε επίσης να υποστηρίξουμε την επαγγελματική πορεία των αποφύτων, παίρνοντας αποφάσεις που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών ή που αφορούν τις υπηρεσίες, επιπλέον υπηρεσίες για την απασχολησιμότητα. Καλύτερη σύνδεση με την αγορά εργασίας, κάποιο γραφείο αποφύτων, με κάποιες επιπλέον υπηρεσίες. Μία τέτοια προσέγγιση ερευνητική βοηθάει και όλα στην ανάπτυξη του δικτύου αποφύτων. Το δίκτυο αποφύτων, αυτό που λέμε στα αγγλικά alumni network, είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά στο επίπεδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το βλέπουμε στα πανεπιστήμια περισσότερο και περισσότερο στο εξωτερικό, όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι κάτι που είναι καινούριο. Παρ' όλα αυτά, όμως, ένα δίκτυο αλληλοστήριξης των αποφύτων είναι πάντα βοηθητικό και υποστηρικτικό και είναι καλό και για τους ίδιους τους απόφυτους, αλλά και για το εκπαιδευτικό κέντρο που κρατάει μια επαφή με τους απόφυτους. Βοηθάει στην βελτίωση των εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών που προσφέρει το εκπαιδευτικό κέντρο. Λαμβάνουμε ανατροφοδότηση και όλα αυτά βοηθάνε την υποστήριξη των στρατηγικών αποφάσεων, όπου πλέον παίρνονται με δεδομένα, με κάποια δεδομένα που προέρχονται από έρευνα με ένα δομημένο και συστηματικό τρόπο. Για να δούμε τι έχουμε φτιάξει εμείς στο OnTrack. Στο OnTrack αναπτύξαμε μία μεθοδολογία για την ανάπτυξη συστήματος εκμηλάτησης αποφύτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επίπεδο εκπαιδευτικού οργανισμού. Αυτό αποτελείται από μία έρευνα ερωτηματολογίου, η οποία αρχικά προτείναμε να γίνεται διαδικτυακά, online, σε δύο χρονικά σημεία, μέσα σε ένα χρόνο από την αποφύτηση και μετά από δύο χρόνια από την αποφύτηση. Γιατί επιλέξαμε να κάνουμε έρευνα δύο χρονικών σημείων? Γιατί μέσα σε ένα χρόνο, μέσα στο χρόνο που ακολουθεί την αποφύτηση, μπορούμε να δούμε το άμεσο αποτέλεσμα σε όρους απασχολησιμότητας, σε όρους έμπρησης εργασίας. Μετά από δύο χρόνια μπορούμε να δούμε το μέσο πρόθεσμο αποτέλεσμα των σπουδών. Δεν επιλέξαμε να πάμε μακρύτερα, να πάμε μετά από πέντε χρόνια, γιατί από κάποιο σημείο και έπειτα το αποτέλεσμα, η επίδραση που έχει η φίτηση αρχίζει και εξασθενεί και μετά επισέρχονται και άλλοι παράγοντες που είναι η επαγγελματική εμπειρία που γίνεται πιο σημαντική ως προς την εξέλιξη των νέων εργαζομένων. Το εργαλείο που έχουμε αναπτύξει μετράει 9 δείκτες. Μετράει την κατάσταση της απασχόλησης. Μετράει την εκπαίδευση μετά την αποφύτηση, γιατί πολλοί απόφοιτοι από την επαγγελματική προχωράνε, συνεχίζουν σπουδές στην τριτοβάθμια. Τη σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης και της τωρινής απασχόλησης. Την ευκολία ή δυσκολία στην έβρεση της πρώτης εργασίας, τη θέση στην εργασία, τον πρώτο μισθό μετά την αποφύτηση, αλλά και τον τωρινό μισθό που δείχνει την εξέλιξη, τη σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης και τη συνέχιση της εκπαίδευσης, κατά πόσο το ένα οδηγεί στο άλλο, και την πιθανότητα για λήψη της ίδιας εκπαίδευσης. Αυτοί είναι 9 δείκτες, τους οποίους έχουμε αναπτύξει εμείς στο ερωτηματολόγιο και έχουμε αναπτύξει 3 διαφορετικά ερωτηματολόγια για διαφορετικά επίπεδα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Θέλω να πω εδώ ότι επειδή το πρόγραμμα είναι πανευρωπαϊκό και επειδή στο σχήμα έχουμε φορείς από 6 χώρες της Ευρώπης, αυτό σημαίνει ότι οι χώρες έχουν διαφορετικά συστήματα και σε κάποιες χώρες πιάνουν διαφορετικά επίπεδα. Στην Ελλάδα η επαγγελματική εκπαίδευση είναι κυρίως στο επίπεδο 4-5. 4 στα ΕΠΑΛ, 5 στο συντάξη μαθητείας και στα ΙΕΚ. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιες χώρες έχουν επαγγελματική εκπαίδευση και στο επίπεδο 3. Και επίσης αναπτύξαμε και ένα ερωτηματολόγιο στο επίπεδο 6-7 που πιάνει την τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση.
Κάναμε, άρα είναι 3 διαφορετικά ερωτηματολόγια και κάναμε 2 διαφορετικές τεχνικές υλοποίησης. Το ένα είναι σε Google Form, το οποίο είναι πολύ απλό στη χρήση του και ο καθένας μπορεί να το υλοποιήσει εύκολα. Το δεύτερο είναι σε Lyme Survey, το οποίο είναι λίγο πιο απαιτητικό και είναι για ιδρύματα τα οποία μπορούν να το υποστηρίξουν, έχουν εμπειρία στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων. Δίνει όμως πάρα πολλές δυνατότητες, επιπλέον δυνατότητες και ανάλυσης αποτελεσμάτων και στη διεξαγωγή της έρευνας. Και όλα αυτά γίνανε σε 7 γλώσσες, σε όλες τις γλώσσες του σχήματος, συν αγγλικά. Επίσης, φτιάξαμε το context study, μία μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης σε 7 χώρες. Αναπτύξαμε ένα τεχνικό εγχειρίδιο που αφορά το πώς μπορεί κάποιος να πάρει το template της έρευνας και να το εφαρμόσει στον οργανισμό του και ένα μεθοδολογικό οδηγό, ο οποίος αφορά πώς να υλοποιήσουμε μία έρευνα ιχνηλάτησης αποφύτων. Να πω εδώ ότι τα ερωτηματολόγια που έχουν αναπτυχθεί δεν είναι ερωτηματολόγια τα οποία τα παίρνεις και τα κάνεις. Δεν μπορεί κάποιο επάλι, κάποιο ΙΕΚ να το πάρει, να το βάλει και να το κάνει. Θέλει προσαρμογή στα δικά σας δεδομένα. Και γι' αυτό υπάρχει και ο μεθοδολογικός οδηγός. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο θέλει επένδυση για να στηθεί, από την άποψη ότι πρέπει ο εκπαιδευτικός φορέας να το πάρει, να το μελετήσει το ερωτηματολόγιο, να βάλει ενδεχομένως ερωτήσεις που θέλει να μετρήσει, που θέλει να δει τις απαντήσεις. Κάποιες ερωτήσεις μπορεί να μην έχουν νόημα και να βγούνε. Οπότε είναι κάτι το οποίο θέλει επένδυση χρόνου, θέλει επένδυση σε πληροφοριακά μέσα, γιατί χρειάζεται κάποια γνώση, χρειάζεται κάποιες ικανότητες για την διεξαγωγή της έρευνας και θέλει επίσης και ανάλυση μετά κάποιον να κάτσει να κάνει ανάλυση στοιχείων. Να δούμε λίγο, εδώ είναι τα αποτελέσματα της πιλωτικής εφαρμογής που έγινε στην Ελλάδα. Θα τα παρουσιάσω σε μία διαφάνεια. Στην Ελλάδα έγινε πιλωτική εφαρμογή στο ΙΕΚ Δέλτα με χρήση ερωτηματολογίου σε Google Form, το οποίο έγινε σε 2 κύκλους, στάλθηκε το ερωτηματολόγιο, περίπου σε 1.300 απόφυτους. Οι απαντήσεις που πήρανε ήταν την πρώτη φορά 30, τη δεύτερη 25, που δεν είναι καλό νούμερο για το μέγεθος του πληθυσμού. Οπότε προγραμματίστηκε και ένας τρίτος κύκλος, ο οποίος θα λάβει χώρα τον επόμενο Δεκέμβριο, τον επόμενο μήνα, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Ποιες ήταν οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε? Την πρώτη την είπα μόλις στην προηγούμενη διαφάνεια, δεν υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στις υπόλοιπες χώρες το αντιμετωπίσαμε αυτό, δεν υπάρχει η κουλτούρα της ανατροφοδότησης και ειδικά με απόφυτους οι οποίοι έχουν πάρει πτυχίο και έχουν φύγει. Έχουν βρει δουλειά, ενδεχομένως έχουν μετακομίσει. Δεν υπάρχουν δεσμοί πλέον με το εκπαιδευτικό κέντρο, οπότε είναι λίγο δύσκολο να τους βρούμε. Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Μελέτη λέει ότι χώρες οι οποίες εφαρμόζουν συστήματα ιχνηλάτησης έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα, γιατί με τα χρόνια δημιουργείται μία κουλτούρα ανατροφοδότησης και δημιουργείται μία επαφή με τους απόφυτους. Είναι διαφορετικά οι απόφυτοι να λάβουν ένα ερωτηματολόγιο στα ξαφνικά και διαφορετικά να το ξέρουν από το πρώτο έτος των σπουδών ότι μετά την αποφύτηση κάποια στιγμή θα συμμετέχουν σε μία έρευνα που εμπεδώνεται αυτό και είναι μέρος της διαδικασίας της φοίτησης. Διαπιστώσαμε, δεν υπάρχει κίνητρο. Δηλαδή, πρέπει να γίνει
να γίνει σαφές το κίνητρο, ποιο είναι το κίνητρο για τους σπουδαστές να συνεισφέρουν με την άποψή τους πάνω σε μια τέτοια μελέτη. Και μετά υπάρχουν και κάποιες προκλήσεις οι οποίες είναι καθαρά τεχνικές, η έλλειψη μιας μεθοδολογίας και συστηματικότητας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε με το έργο μας, προτείνοντας μία μεθοδολογία η οποία έχει ήδη τεσταριστεί σε 7 χώρες. Η προστασία προσωπικών δεδομένων ήταν κάτι το οποίο τέθηκε πάρα πολύ ισχυρά και δεδομένη συγκυρίας με την καινούργια νομοθεσία. Η έλλειψη πόρων, η έλλειψη ικανοτήτων, αλλά και χρόνου από το προσωπικό, είναι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είναι κάτι το οποίο θέλει θέληση και θέλει επιμονή και το είδαμε στο πρόγραμμα ότι με τα χρόνια δημιουργείται η κουλτούρα ποιότητας, δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργείται εύκολα, θέλει επένδυση, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορείτε να μείνετε σε επαφή μέσω από το website του έργου, το ontrackpavlaproject.eu. Έχει, αυτή τη στιγμή είναι ανερτημένα τα περισσότερα αποτελέσματα του έργου και ό,τι δεν είναι, θα είναι μέσα στον επόμενο μήνα. Υπάρχει μία σελίδα στο θα γίνει ένα εργαστήριο για εκπαιδευτικούς οργανισμούς που θέλουν να υλοποιήσουν τη μεθοδολογία, το οποίο θα γίνει στις 11 Νοέμβρη, στις 3 η ώρα το απόγευμα. Με το QR code που βλέπετε στην οθόνη σας, μπορείτε να μπείτε και να δηλώσετε συμμετοχή για το εργαστήριο. Εκεί πέρα θα είναι πιο αναλυτικό, θα διαρκέσει μία ώρα και θα είναι βήμα-βήμα. Ποια είναι τα βήματα, θα δούμε το εργαλείο και θα δούμε αναλυτικά τα βήματα πώς μπορεί να υλοποιήσει ένα εκπαιδευτικό κέντρο, ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, πώς μπορεί να υλοποιήσει αυτή τη μεθοδολογία. Να πω ότι έχουν γίνει μέσα στην ιστοσελίδα, θα δείτε αρκετό πληροφοριακό υλικό, έχουν γίνει ήδη κάποια webinar τα οποία όμως είναι στην αγγλική γλώσσα και τα οποία μπορείτε να δείτε τα βιντεάκια τους. Τα οποία είναι αρκετά αναλυτικά, παρουσιάζουν τη μεθοδολογία αναλυτικά. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε και το εργαστήριο, όπως είπα, στις 16 του μηνός, το οποίο θα είναι στα ελληνικά, πάλι online. Σας ευχαριστώ. Η ιστοσελίδα του έργου είναι αυτή. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας στα social media με τα hashtag της CAS Learning και EU Vocational Skills. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νατάσα. Και τώρα να καλέσω τον κύριο Απόστολο Κώστα, Διευθυντή του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τον κύριο Δαμιανό Γαβαλά, το Πρόεδρο Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, επίσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, να μας κάνουν τη δεύτερη παρουσίαση. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να ακούγομαι. Καλησπέρα. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, την IDEC, συνεργάτη εταίρος στο project Άστρε, και στην δικιά μου παρουσίαση θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό έργο, στο πλαίσιο του ρόλου μου ως Διευθυντή του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου. Ο κύριος Γαβαλάς δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μαζί μας, οπότε θα κάνω εγώ την παρουσίαση. Και ήδη έχω διαμοιράσει, ελπίζω να βλέπετε, την παρουσίασή μου, με τίτλο «Η έρευνα εχνηλάτης αποφύτων στο ΚΕΔΙΒΗΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το έργο Άστρε». Η συγκεκριμένη παρουσίαση σχετίζεται άμεσα με την προηγούμενη παρουσίαση, οι προκλήσεις και τα εμπόδια στην προσέγγιση της εχνηλάτησης είναι κοινά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ήδη δόθηκαν κάποια πρώτα στοιχεία, οπότε η δικιά μου προσέγγιση θα είναι αφενός να
προσπαθήσω να εντάξω τη λογική του έργου στο πλαίσιο του KDVIM, να περιγράψω το έργο και να δώσω και κάποια πρώτη εμπειρία που έχουμε ως Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Για να ξεκινήσω την παρουσίαση, ξεκινάω από το άρθρο 48 του νόμου 4485 του 2017, το οποίο άλλαξε λίγο έως πολύ το χάρτη της μη τυπικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ιδρύοντας τα KDVIM σε επίπεδο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων διαβίου μάθησης, τα οποία πλέον απαιτούνται για μοριοδότηση από το δημόσιο και στην πραγματικότητα παρέχουν πλέον ένα πολύ μεγάλο φάσμα επιμορφωτικών προγραμμάτων, αυτόνομα ή σε σύμπραξη με ιδιωτικούς φορείς. Τα τελευταία δύο χρόνια βιώνουμε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη του τομέα των προγραμμάτων που παρέχονται από τα KDVIM των πανεπιστημίων, κυρίως σε περιβάλλον online εξαποστάσεως εκπαίδευσης, όπως μπορείτε να δείτε και στο χάρτη που παρουσιάζω. Κάτι το οποίο έχει οδηγήσει σε ένα νέο περιβάλλον για τη μη τυπική εκπαίδευση σε σχέση με την προ-2018 περίοδο, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες, προκλήσεις και ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αναφορικά με το KDVIM του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύθηκε τον Γενάρη του 2018 και ήδη έχει υλοποιήσει πολύ μεγάλο αριθμό επιμορφωτικών προγραμμάτων, θερινών σχολείων, έχει οδηγήσει σε απόδοση πιστοποιητικών σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιμορφούμενων και γενικά έχει δημιουργήσει μια νέα δυναμική στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης, αλλά έχει δημιουργήσει και νέες ανάγκες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το θέμα του συνεδρίου και με το συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε. Ήδη, όπως αναφέρθηκε πριν, υπάρχει ανάγκη για εχνηλάτηση και ανάπτυξη μηχανισμών αλούμνη για διασύνδεση του Πανεπιστημίου και των αποφύτων και της αγοράς εργασίας, κυρίως σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Αυτό ήδη ισχύει και για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το 2012 και πριν, όταν αναγνωρίστηκε η ανάγκη δημιουργίας για πολλούς λόγους ενός πλαισίου σύνδεσης των αποφύτων με τα τμήματα από τα οποία προέρχονται. Λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την προσέγγιση είναι αδυναμία διατήρηση επικοινωνίας με τους αποφύτους εν γένεια από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, μια ανεπάρκεια στη συγκέντρωση απογραφικών στοιχείων, στατιστικών στοιχείων αποφύτων, γενικά έλλειψη μηχανισμών και εργαλείων που αποτυπώνουν κατά πόσο οι απόφοιτοί μας βρίσκουν εργασία και σε ποιο επίπεδο, και προφανώς εργαλεία τα οποία δεν βοηθούν, έλλειψη εργαλείων τα οποία θα βοηθούσαν την διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα όμως, με την ραγδαία ανάπτυξη της online εξαποστάσεως επιμόρφωσης και λόγω της ανάπτυξης των KDVIM στα πανεπιστήμια, αλλά και λόγω της, αν θέλετε, και στην Ελλάδα ανάπτυξης της λογικής των MOOCs, των μαζικών ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων, έχουν εντείνει την ανάγκη να μπορέσουμε να αφουγκραζόμαστε και να ερχόμαστε σε μεγαλύτερη επαφή με τους αποφύτους μας σε όλα τα επίπεδα. Έτσι λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ξεκίνησε το 2012 με επιστημονικά επίθεση τον κύριο Γαβαλά να προχωρεί σε μια συστηματική ανάπτυξη μιας δομής και υπηρεσιών για να υποστηρίξουν το αλούμνι του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπό τον τίτλο AlumniNet, ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους, με στόχο να δοθεί μια συνολική προσέγγιση και διασύνδεσης και εχνηλάτησης των αποφύτων μας, να συνεργάζεται με το γραφείο διασύνδεσης που είχε αναπτυχθεί με πόρους του ΕΣΠΑ στο Πανεπιστήμιο και να δώσει ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και της αγοράς εργασίας. Το σύστημα αυτό αποτελούσε μια ολοκληρωμένη δομή, ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, αρκετά πρωτοποριακό για την εποχή του, όπως μπορείτε να δείτε, με θέματα κοινωνικής δικτύωσης, χρήσης κινητών συσκευών, διασύνδεσης με υποδομές του Πανεπιστημίου, με στόχο να προσφέρει όλες αυτές τις υπηρεσίες. Το έργο αυτό δούλεψε για κάποια χρόνια, όπως πολλά από τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται εν συνεχεία για διάφορους λόγους γίνονται fade out, όπως λέμε.
πάβουν να έχουν δυναμική και στο τέλος απαξιώνονται και πάβουν να λειτουργούν, αλλά παρόλα αυτά δίνουν κάποιες καλές πρακτικές και κάποια πρώτα διδάγματα για την χρήση αυτών των συστημάτων. Έτσι λοιπόν, πρώτα διδάγματα τα οποία πήραμε από αυτό το έργο και σχετίζονται άμεσα και με την λογική και προσέγγιση του συγκεκριμένου προγράμματος, είναι η ανάγκη παροχής κινήτρων ενεργητικής εμπλοκής των αποφύτων, δηλαδή να βρούμε τρόπους να τους εμπλέξουμε περισσότερο στη διαδικασία, γιατί όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, υπάρχει ένα ζήτημα συμμετοχής, βαθμού συμμετοχής σε αυτούς τους μηχανισμούς από τους ενδιαφερόμενους, να εμπλακούν περισσότερα ΑΗ πιο συντονισμένα σε μια τέτοια διαδικασία, να υπάρχουν όροι βιωσιμότητας σε τέτοιες δράσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αν αυτά ενταχθούν σε μια δομή όπως το KDVIM, το οποίο μπορούν να του προσδώσουν προστιθέμενη αξία, αλλά και να υποστηριχθούν από το KDVIM του Πανεπιστημίου και γενικότερα των Πανεπιστημίων, και ταυτόχρονα να διασυνδεθεί με υφιστάμενες δομές κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή να ληφθούν υπόψη τρόποι που οι απόφοιτοι διασυνδέονται μεταξύ τους σήμερα σε μη τυπικά κανάλια επικοινωνίας, και ταυτόχρονα να ενισχυθούν οι μηχανισμοί χνηλάτισης για να μπορούμε να έχουμε feedback, να έχουμε ανατροφοδότηση και στατιστικά στοιχεία που χρειάζονται. Στη λογική λοιπόν αυτή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μετέχει ως εταίρος το έργο ΑΣΤΡΕ, Automatic System for Tracking E-Learners, ένα project Erasmus Plus K2, το οποίο φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα ανάλογο σύστημα ιχνηλάτησης σαν αυτό που περιγράφηκε πριν, αλλά με την σημαντική διαφορά ότι αφορά αποφύτους από online προγράμματα, MOOC και γενικά e-learning επιμορφωτικά προγράμματα, κάτι το οποίο έχει από μόνο του μια σημαντική ιδιαιτερότητα και έχει τους συγκεκριμένους εταίρους, όπως βλέπετε στην διαφάνεια, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Πολυτεχνική Σχολή της Βαλένθιας στην Ισπανία, το Friedrich Alexander Universität στη Γερμανία, το European Association of Erasmus Coordinators στην Κύπρο, το Pegaso, το Online Πανεπιστήμιο της Ιταλίας και φυσικά η IDEC, η οποία διοργανώνει και το συνέδριο. Ο σκοπός, ο βασικός του προγράμματος, είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος ιχνηλάτησης για σπουδαστές MOOC, όπως είπα, δηλαδή για φοιτητές που λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, προσφέρονται αμιγώς online, και θα αναφέρω αργότερα ακριβώς την εστίαση αναφορικά με τον όρο MOOC, και θα προσπαθήσει να, καθώς είναι ήδη στη φάση εξέλιξης το έργο, να μπορέσει να ανιχνεύσει επαγγελματικές και προσωπικές ικανότητες του αποφύτου, κατά πόσο η εκπαίδευσή του βελτιώθηκε ή όχι, κατά πόσο η καριέρα του ακολούθησε καλύτερο πεδίο πορείας, ποια είναι η επαγγελματική του κατάσταση, το εισόδημά του κτλ. Για όσους δεν γνωρίζουν τον όρο MOOC, αφορά τα ανοιχτά διαδικτυακά μαζικά μαθήματα. Είναι μια νέα τάση στην online εξαποστάσεως εκπαίδευση που έχει έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας και αφορά ένα άνοιγμα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στο ευρύ κοινό με στόχο το ιδεώδες της ανοιχτότητας στην εκπαίδευση σε γενικές γραμμές. Και αφορά πλέον την τυπική και τη μη τυπική, αλλά και την άτυπη μάθηση σε όλα τα επίπεδα. Και προφανώς παρέχει και ευκαιρίες διαβίου μάθησης. Η στόχευση λοιπόν του συγκεκριμένου έργου είναι απόφοιτη από τέτοιου είδους επιμορφωτικές δομές, όπως για παράδειγμα σε αναλογία με τα ξένα Coursera, EDX κτλ., σε αντίστοιχες δομές που υπάρχουν στις χώρες που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αναφορικά τώρα με την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα, γιατί αφορά και ένα παραδοτέο του προγράμματος, να δούμε ανά χώρα ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση. Αυτό που ουσιαστικά ανιχνεύσαμε είναι ότι υπό αυστηρούς όρους η ανάπτυξη των MOOC στην Ελλάδα είναι σχετικά μικρή. Και γενικότερα η ανάπτυξη των MOOC στην Ευρώπη έχει μια χρονική καθυστέρηση σε σχέση με την Βόρεια Αμερική,
για προφανείς λόγους. Ανιχνεύσαμε δύο βασικούς παράγοχους MOOC στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, οι οποίοι παρέχουν συντεταγμένα και ολοκληρωμένα προγράμματα MOOC. Υπάρχει το Κεντρικό Αποθετήριο Ψηφιακών Ανοιχτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, το οποίο αποτελεί μια υβριδική προσπάθεια MOOC για παροχή υψηλού επίπεδου εκπαιδευτικό υλικό σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς, αλλά και το γενικότερο κοινό, καθώς είναι ανοιχτά. Και ταυτόχρονα βλέπουμε την ραγδαία ανάπτυξη προγραμμάτων διαβίου μάθησης μέσω e-learning μέσα από τα KEDIVIM των ελληνικών πανεπιστημίων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανιχνεύσει τουλάχιστον 15 ενεργούς πάροχους επιμορφωτικών προγραμμάτων σε KEDIVIM των ελληνικών AE. Αυτή λοιπόν είναι η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα. Κατά μια ανάλογη κατάσταση σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό έχει ανιχνευθεί και στους εταίρους του προγράμματος. Γι' αυτό προχωρήσαμε σε μία σύμβαση, αν θέλετε, ώστε η προσέγγιση του όρου MOOC να επεκταθεί και να αφορά γενικά την παροχή online εξ αποστάσεως προγραμμάτων επιμόρφωσης, πέρα από τον στενό ορισμό της έννοιας MOOC. Άρα λοιπόν, με αυτή τη λογική εντάσσουμε ως ομάδα στόχου και τα επιμορφωτικά προγράμματα μέσω e-learning των KEDIVIM των Πανεπιστημίων, κάτι το οποίο προσδίδει προστιθέμενη αξία και στο έργο, γιατί φιλοδοξούμε να δώσουμε μέσα από το έργο μια καλή πρακτική, μια μεθοδολογία για να μπορούν να εντάξουν το μηχανισμό ιχνηλάτησης στις δομές τους σε σχέση με, με τους απόφοιτους των συγκεκριμένων KEDIVIM. Άρα λοιπόν, κάποια θετικά στοιχεία τα οποία δυνητικά θέλουμε να έχουν οι πάροχοι MOOC είναι να λαμβάνουν δεδομένα για να μπορέσουν να ενδυναμώσουν τα ίδια τους τα επιμορφωτικά προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών, να σχεδιάσουν νέα προγράμματα και υποστηρικτικές υπηρεσίες, να μπορούν να βελτιώσουν το επίπεδο ποιότητας και να αφουγκράζονται καλύτερα τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν σχεδιάζουμε προγράμματα στα KEDIVIM σε γενικές γραμμές. Αναφορικά με τους σπουδαστές, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να γίνουν οι ίδιοι σπουδαστές παράγοντες ποιότητας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά όταν έχουμε online εξ αποστάσεως εκπαίδευση, να μπορούμε να έχουμε πάντα ανατροφοδότηση σε διάφορα επίπεδα από τους εκπαιδευόμενους, έτσι ώστε αυτό να λειτουργήσει και σαν ένας δείκτης εσωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων, με στόχο να τα ανασχεδιάζουμε ή αν χρειαστεί να τα καταργήσουμε και να αναπτύξουμε νέα, πιο σύγχρονα και ενδιαφέροντα και ανταγωνιστικά. Και προφανώς για τους εκπαιδευτικούς φορείς που θα ενταχθούν στην μεθοδολογία αυτή και θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την μεθοδολογία, είναι ότι γενικότερα μπορεί να βοηθήσει σε διαμόρφωση πολιτικών, αν θέλετε, σε εθνικό επίπεδο. Το σύστημα τώρα ιχνηλάτησης αφορά, όπως είπαμε, αποφύτους από αμιγώς ηλεκτρονικά μαθήματα, δηλαδή δεν αφορά γενικά προγράμματα σπουδών τα οποία μπορεί να προσφέρονται διαζώς ή με τη μειχτή μέθοδο, αλλά αφορά αποκλειστικά την online εξ αποστάσεως, και θέλουμε να βοηθήσει την διασφάλιση ποιότητας και τον στρατηγικό σχεδιασμό των πάροχων MOOC και, όπως είπα, βάσει της επέκτασης του όρου, τους παρόχους γενικά μη τυπικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Κάποιους βασικούς δείκτες ποσοτικούς που θα μετρήσουμε βάσει του σχεδιασμού του online ερωτηματολογίου που έχουμε κάνει, σε αναλογία με το πρόγραμμα που περιγράφηκε στην προηγούμενη παρουσίαση, είναι να μπορούμε να έχουμε ανατροφοδότηση για προσωπικά και κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία των αποφύτων, να μπορούμε να έχουμε μια καλή εικόνα για τη μαθησιακή πορεία και τις πιστοποιήσεις τους μετά την αποφύτηση. Θέματα που σχετίζονται με τα ίδια τα προγράμματα MOOC, το γνωστικό πεδίο, τις ώρες επιμόρφωσης, τον τύπο του πιστοποιητικού που δίδεται, την εργασιακή γεωγραφική κινητικότητα των αποφύτων, το εργασιακό στάτους, πληροφορίες για την τρέχουσα εργασία και θέματα που αφορούν την επιπλέον εκπαίδευση και επιμόρφωση μετά την αποφύτηση. Ενώ για τους ποιοτικούς δείκτες θέλουμε να δούμε πιθανά κίνητρα παρακολούθησης του συγκεκριμένου MOOC, για ποιο λόγο δηλαδή το επέλεξαν και κατάφεραν
να το ολοκληρώσουν, γιατί είναι ένα ζήτημα και ο βαθμός ολοκλήρωσης του κάθε online προγράμματος. Αν το συγκεκριμένο πρόγραμμα τελικά είχε σχέση με τις προσωπικές προσδοκίες και την προσωπική στοχοθεσία του κάθε επιμορφούμενου, αν οι δεξιότητες και ικανότητες τελικά που αποκτήθηκαν ήταν αυτές που χρειαζόντουσαν ή όχι, και ποιες είναι οι προσωπικές στάσεις και αντιλήψεις των επιμορφούμενων σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και γενικότερα με την online εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα βρίσκεται στον πρώτο χρόνο υλοποίησης. Ήδη έχουμε ολοκληρώσει την έρευνα πεδίου και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την πιλωτική εφαρμογή του online ερωτηματολογίου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα είναι ένας από τους φορείς που θα κάνει πιλωτική χρήση στο ΚΕΔΙΒΗ με τους επιμορφούμενους αποφύτους και θα προσπαθήσει να προσφέρει γενικότερα τεχνογνωσία και καλές πρακτικές σε αυτό το νέο πλαίσιο αναγκών, επαναλαμβάνω, ειδικά για το θέμα της online εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Άρα λοιπόν, κάποια σημεία συμπερασματικά που μπορούμε να πούμε κλείνοντας την παρουσίαση είναι ότι τα τελευταία χρόνια αφενός παρατηρούμε αύξηση αποφύτων από MOOC και e-learning. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ανάγκη για ανάπτυξη πραγματικά τέτοιων μηχανισμών ιχνηλάτησης και διασύνδεσης. Έχουμε αύξηση των φορέων online εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, άρα έχουμε και αύξηση των δυνητικά ωφελούμενων από τέτοιες δράσεις και προγράμματα. Προφανώς χρειαζόμαστε καλύτερη σύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και πλέον αποτελεί μια διεθνή πρακτική και στην online εξ αποστάσεως να μπορούμε να συγκεντρέσουμε μεγάλο αριθμό δεδομένων, να προχωρήσουμε δηλαδή σε Big Data Analytics σε σχέση με το μηχανισμό, σε σχέση με τα αποτελέσματα, σε σχέση με τη συμμετοχή, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε γενικότερα την ποιότητα της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι το έργο Άστρε μπορεί να συνεισφέρει, όπως και όλα τα υπόλοιπα που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα, σε αυτό το νέο πλαίσιο αναγκών και ευκαιριών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση στο τέλος της συνεδρίας. Ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε εμείς. Και τώρα περνάμε στην κυρία Θεοδόρου Μαρία από το Intercollege της Κύπρου. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Να σας συστηθώ, είμαι η Μαρία Θεοδόρου. Φαντάζομαι θα καταλάβετε ήδη από την προφορά ότι είμαι από την Κύπρο και εργάζομαι ως συντονιστρία γλωσσών στο Intercollege Λευκοσίας. Να μοιραστώ μαζί σας, καταρχήν να πω ευχαριστώ το IDEC επίσης για την ευκαιρία που μας δίνει να μοιραστούμε και τη δική μας οπτική γωνία του on-track έργου στο οποίο είμαστε και εμείς εταίροι σε αυτό και να δούμε την έρευνα παρακολουθήσεις της πορείας των αποφύτων στο Intercollege έτσι όπως άρχισε από την αρχική μορφή προετοιμασίας του ερωτηματολογίου και της συγκεκριμένης έρευνας μέχρι και την υλοποίησή της. Να ξεκινήσουμε. Ρίχνοντας έτσι μια ματιά στα περιεχόμενα, μαζί θα δούμε, να μου επιτρέψετε να πω λίγα λόγια για τον δικό μου οργανισμό, για το Intercollege. Να μοιραστώ μαζί σας γιατί συμμετέχουμε στο έργο, το συγκεκριμένο. Θα δούμε τα στάδια της έρευνας από την προετοιμασία μέχρι και την υλοποίηση, όπως είχα πει και στην εισαγωγή, έτσι όπως προκύπτουν ακριβώς και από τους υπόλοιπους εταίρους, τα στάδια, γιατί όλοι περάσαμε από τα ίδια και αυτά αφορούν την προσαρμογή του ερωτηματολογίου της έρευνας. Όπως είπε η κυρία Καζαντζίδου αρχικά, εννοείται ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε να πάρει το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο και να το εφαρμόσει στο δικό του οργανισμό. Αυτό πρέπει να προσαρμοστεί ή να αναπροσαρμοστεί με βάση τα δικά δεδομένα του δικού του οργανισμού. Θα δούμε το διαδικτυακό εργαλείο που έχει επιλέξει το Intercollege για να υλοποιήσει αυτή την έρευνα. Θα προχωρήσουμε στην προώθηση της έρευνας, άρα στην εφαρμογή και υλοποίηση του εργαλείου αυτού. Και τέλος θα φτάσουμε στα αποτελέσματα, να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε εμείς σήμερα και πώς σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα ως μέρος των επόμενων μας βημάτων.
Ποιοι είμαστε, ποιος είναι το Intercoalition οργανισμός. Αρχικά να σας πω ότι είμαστε από τα πρώτα ιδιωτικά κολέγια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, το οποίο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών προγραμμάτων στους φοιτητές και φοιτητριές του. Έχουμε έτος ίδρυσης το 1989 και πρέπει να σας πω ότι από τότε εννοείται ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, μέχρι και η μετεξέλιξη του δικού μας κολεγίου το 2008, μετά την όλη αυτή την ανάπτυξη και την τεράστια εμπειρία που είχε αποκτήσει σαν οργανισμός ως προς την παροχή των υπηρεσιών του τόσο ακαδημαϊκά αλλά και όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Με αποτέλεσμα την ανωδική του πορεία και τη μετεξέλιξη του, όσο είπα, σε πανεπιστήμιο το 2008 έγινε αυτό, με την ονομασία Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Παρ' όλα αυτά, φτάνει σήμερα το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας να έχει 12.500 φοιτητές. Παρ' όλα αυτά, όμως, ήθελα να πω ότι το Intercollege έχει διατηρηθεί ως οντότητα, βρίσκεται δηλαδή κάτω από, από την ίδια ομπρέλα στον ίδιο οργανισμό και έχει διατηρήσει την οντότητά του, συγκεντρώνοντας πλέον υπό τη σκέπη του μόνο τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης πλέον. Και από τότε, τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, το κολέγιο ξαναβρίσκει εκ νέου την δική του ταυτότητα, πλέον με εξειδίκευση, έξω και το ενδιαφέρον που επιδεικνύει ως προς το χτίσιμο της φοιτητικής του κοινότητας, αυτό που ονομάζουμε όλοι alumni network ή κοινότητα, or community στα αγγλικά. Να πω ότι το Intercollege προσφέρει προγράμματα σπουδών στις επιστημιστικές τέχνες, στην αισθητική. Βγάζουμε μηχανικούς αυτοκινήτων, τεχνικούς μηχανολογικών εγκαταστάσεων και μια νεοσύστατη έτσι, ακαδημία τα τελευταία 3 με 4 χρόνια έχει ιδρυθεί υπό τη σκέπη του Intercollege, η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου, η οποία προσφέρει ναυτιλιακή, μηχανική και ναυτική επιστήμη όλα σε επίπεδο πτυχίων. Και εννοείται ότι στα υπόλοιπα μας προγράμματα μπορεί ο σπουδαστής μας να πάρει από δίπλωμα μέχρι ανώτερο δίπλωμα, αλλά και πτυχίο. Ακολουθούμε, εννοείται, τα υψηλότερα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα στην επαγγελματική εκπαίδευση, συνδυάζοντας πάντοτε τη θεωρία με την πράξη. Δεν υπάρχει πρόγραμμα στο δικό μας κολέγιο που να μην συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική. Είναι δηλαδή ευθύνη του δικού μας κολεγίου να στέλνουμε τους εκάστοτε σπουδαστές μας σε πρακτική εξάσκηση από 2 μέχρι και 4 μήνες απασχόληση για την επαγγελματική τους κατάρτιση. Βέβαια, τώρα, ειδικά στις μέρες μας με την πανδημία, αυτή η πρακτική κατάρτιση είναι πλέον μια μεγάλη πρόκληση για μας, γιατί αντιλαμβάνεστε, από το σπίτι να γίνει επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι και τόσο δυνατό. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε κρατώντας τα πρωτόκολλα και οτιδήποτε πρέπει να κάνουμε για να φέρουμε κοντά τους φοιτητές μας να υλοποιήσουν τα εργαστηριακά τους, πρακτικά τους μαθήματα. Προχωρώντας να δούμε γιατί συμμετέχουμε στο έργο. Εννοείται ότι θέλουμε να αναπτύξουμε ένα εργαλείο παρακολούθησης της πορείας των φοιτητών μας. Θέλουμε να γνωρίζουμε για την εκπαιδευτική και επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφύτων μας, μιλούμε πάντα για αποφύτους, και να διατηρήσουμε εννοείται την επαφή με αυτούς. Σε προσωπικό επίπεδο όλοι οι καθηγητές εργάζονται με στόχο αυτό, δηλαδή έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με τους φοιτητές μας και αρκετοί από αυτούς έχουν διατηρήσει επαφή με εμάς, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι αρκετό ως προς την ιχνηλάτησή τους. Γι' αυτό και πρέπει πλέον μέσω του έργου που έχουμε ήδη ενταχθεί και εμείς να ανακαλύψουμε σιγά σιγά, να βάλουμε μάλλον σε εφαρμογή αυτούς τους μηχανισμούς και να αρχίσουμε να μαζεύουμε και να δημιουργήσουμε αυτή την κοινότητα αποφύτων που θέλουμε να έχουμε. Γιατί ακριβώς θέλουμε να διατηρήσουμε την επαφή και να βελτιώσουμε την ποιότητα της κατάρτισης των προγραμμάτων μας, αλλά και την υπηρεσία καθοδήγησης των σπουδαστών μας. Τέλος, να επιβεβαιώσουμε ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουμε καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
και βελτιώνουν την αντιστοίχηση των δεξιοτήτων των αποφύτων μας με την ανάγκη ζήτησης των συγκεκριμένων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά, δηλαδή skills matching. Ούτως ή άλλως, αυτός είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενίσχυση δηλαδή της διασύνδεσης της επαγγελματικής και εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, όπως επίσης και την ενίσχυση και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να καταστεί αυτή ελκυστικότερη σε όλα τα κράτη-μέλη. Τα στάδια της έρευνάς μας, όπως είχα πει στην αρχή, είναι 4 στο σύνολο και αυτά αφορούν την αναπροσαρμογή του ερωτηματολογίου με βάση τα δεδομένα του οργανισμού σας, άρα πράξαμε και εμείς το ίδιο. Θα σας μιλήσω για την επιλογή του διαδικτυακού εργαλείου και γιατί έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου. Θα προχωρήσουμε στην προώθηση έρευνας σαν τέταρτο στάδιο, άρα μιλώντας πλέον για την εφαρμογή και την υλοποίηση της έρευνας και τέλος αυτά που αφορούν στα αποτελέσματα σαν τελευταίο στάδιο. Έτσι όπως διαμορφώθηκαν από τη δημιουργία του ερωτηματολογίου, του πρωτότυπου από την ΙΔΕΚ μέχρι και σήμερα, χωρίζονται σε αυτά τα 4 βήματα όπως είπαμε, αλλά εννοείται ότι εμείς έπρεπε να αναπροσαρμόσουμε το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο για να ταιριάζει στα δικά μας δεδομένα. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτό σπαταλήσαμε τον μεγαλύτερο χρόνο. Ίσως δεύτερο στη σειρά να έρχεται η προώθηση και η υλοποίηση της έρευνας. Να δούμε μετέπειτα πώς έγινε αυτή η αναπροσαρμογή. Φαντάζομαι, βλέποντας την παρουσίαση της κυρίας Καζαντζίδου, θα θυμάστε ότι το εργαλείο έρευνας που δημιουργήθηκε από τους εταίρους του έργου αποτελείται από 3 διαφορετικά ερωτηματολόγια, τα οποία είναι ειδικά διαμορφωμένα, ούτως ώστε να απευθύνονται σε 3 διαφορετικά επίπεδα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων. Οπότε και εμείς σαν οργανισμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέξαμε το ερωτηματολόγιο του επίπεδου 6-7 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στα πλαίσια του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων. Οπότε και οι ερωτήσεις αυτό έπρεπε να, παρόλο που διατηρήσαμε εμείς την αρχική μορφή του πρωτότυπου, οι ερωτήσεις αυτές έπρεπε να αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με το προφίλ του οργανισμού μας και το προφίλ των δικών μας αποφύτων, εννοείται και φυτών. Κάποιες από αυτές, επειδή ακριβώς δεν τέριαζαν στα δικά μας προγράμματα, έπρεπε να διαγραφούν, παραδείγματος χάρη αν αυτές αφορούσαν ερωτήσεις των οποίων προγράμματα σπουδών δεν υφίστανται στο δικό μας το κολέγιο, έπρεπε να διαγραφούν και αντιστοίχως να μπουν αυτές, να προσθεθούν δηλαδή αυτές που εξυπηρετούν τους δικούς μας σκόπους και στόχους, που ανταποκρίνονται δηλαδή στα δικά μας προγράμματα. Εννοείται ότι στην πιλωτική φάση της διερεύνησης του ερωτηματολογίου ακόμα, όταν το προσπαθήσαμε να δούμε πόσο χρόνο μπορεί να πάρει αυτό σε ένα απόφυτο για να το απαντήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι φαντάζομαι αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα, αλλά στην Κύπρο μπορώ με σιγουριά να σας πω ότι δεν το έχουμε στη δική μας κουλτούρα να απαντάμε ερωτηματολόγια και δια αυτά που είναι μεγάλα σε μέγεθος, δηλαδή απλά ο κόσμος τα αγνοεί όταν αυτά μπορεί να πάρουν περισσότερο από 3 λεπτά, από 5 λεπτά. Οπότε, επειδή ήταν αρκετά μεγάλο, προσπαθήσαμε να το περιορίσουμε, να το μικράνουμε δηλαδή, για να κάνουμε ακριβώς το ερωτηματολόγιο το δικό μας, για το δικό μας οργανισμό, πιο φιλικό προς τον χρήστη συμμετέχοντα, αλλά και πιο ελκυστικό, ούτως ώστε να τον προκαλούν να απαντήσει, εννοείται, χωρίς δισταγμούς. Και τέλος, κάποια από αυτά τα ερωτήματα πρέπει να τεθούν ερωτήσεις επιλογής ως προς τον
συμμετέχοντας αυτό στο ερωτηματολογιο η παύλα έρευνα. Τώρα, αυτό που φαίνεται στις οθόνες σας αποτελεί το δικό μας εξώφυλλο, να το πω. Είναι η πρώτη η σελίδα, έτσι όπως ανοίγει ο συμμετέχοντας για να απαντήσει το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο με τίτλο «Έρευνα, εκπαίδευση, εργασία στα βιοδρομία 2020». Και έχει το εξής λεκτικό. Δεν ξέρω αν θέλετε να πω στη διαδικασία να σας τη διαβάσω, αλλά μπορείτε. Αναφερόμαστε εννοείται στην κρίσιμη εποχή για όλους μας και την επαφή και η επικοινωνία με τη φοιτητική μας κοινότητα γίνεται όλο και πιο σημαντική. Η γνώμη και η άποψή σας είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε προσφέροντας συνεχώς αναβαθμισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και υπηρεσίες. Γι' αυτό το λόγο διεξάγουμε αυτή την έρευνα κλπ. Κλπ. Να μην τρώω από το χρόνο. Μπορείτε να δείτε πώς έχει καταλήξει να φαίνεται η πρώτη σελίδα της δικιάς μας έρευνας. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Το πρόβλημα φαίνεται ή μάλλον λύθηκε, αλλά φαινόταν να είναι σε αυτό που θα δείτε αμέσως μετά και αφορά στο Γενικό Κανονισμό της Προστασίας των Δεδομένων, το λεγόμενο GDPR στα αγγλικά. Σημείο το οποίο εμείς σαν οργανισμός συμβουλευτήκαμε το δικό μας δικηγόρο, καθότι εντάξει, αυτό αποτελεί νόμο, αποτελεί κανόνας που δεν μπορεί κανένας να παραβλέψει, παρόλο την βαρύτητα που δίνει ο καθένας μας, αλλά θέλαμε η παράγραφος αυτή να συμπεριλαμβάνει ακριβώς όλα όσα διέπει ο νόμος περί ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. Επίσης, να πούμε ότι το λεκτικό αυτό κατέληξε να φαίνεται με τον τρόπο ακριβώς που βλέπετε τώρα και εσείς στις οθόνες σας, δίνοντας την επιλογή με αυτόν τον τρόπο στο συμμετέχοντα να δώσει επώνυμα κάποια στοιχεία, να σημειώσω ότι εδώ το συγκεκριμένο εργαλείο στο οποίο θα αναφερθώ όσον ούπο δίνει την επιλογή καταχώρησης στοιχείων προσωπικών δεδομένων, βέβαια με την επιλογή απάντησης ναι, αν αυτό ισχύει, και τα αποτελέσματα της έρευνας, έτσι όπως φτάνουν σε εμάς με την ολοκλήρωσή της, παρουσιάζονται ανώνυμα. Οπότε είναι ένα πολύ καλό στοιχείο που το συγκεκριμένο line survey εργαλείο, το οποίο χρησιμοποίησαμε εμείς, να παρέχει στον συμμετέχοντα. Μπορείτε να διαβάσετε επίσης το συγκεκριμένο παράγραφο που εμείς προσθέσαμε για να πάρουμε αυτή τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην έρευνα. Να πω εδώ επίσης ότι μια δυσκολία ίσως αφορά στους συμμετέχοντες της έρευνας πριν από το 2018 για μας, γιατί από τότε έγινε μια αυτοματιοποιημένη διεργασία στο κολέγιο να κρατούμε τα προσωπικά δεδομένα και να έχουμε τη συγκατάθεση χρήσης των συμμετεχόντων αυτών που μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, ενώ πιο πριν αυτό δεν το είχαμε και αποτελούσε εννοείται πρόβλημα για μας στο να φτάσει το ερωτηματολόγιο σε αυτούς. Θα μιλήσω πιο κάτω πώς λύσαμε τέλος πάντων για αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δειγματικό γράφημα για την ερώτηση που προκύπτει ως ανάλυση από το συγκεκριμένο εργαλείο, το Lime Survey, που όντως, όπως είπε η κυρία Καζαντζίδου πιο νωρίς στην παρουσία της παρουσίαση, είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να έχουμε αυτή την ανάλυση. Και θα ήθελα να δείξω βέβαια κάποια μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου εργαλείου για να δείτε κι εσείς. Αλλά ως προς την αναπροσαρμογή έπρεπε και επίσης να μεταφράσουμε το ερωτηματολόγιο αυτό από τα αγγλικά στα ελληνικά, να υπάρχουν και στις δύο γλώσσες και εννοείται ότι οι γλώσσες των εταίρων που βλέπετε πιο κάτω είναι και γλώσσες τα οποία αυτά τα ερωτηματολόγια προκύπτουν. Τώρα, ως προς το δική μας επιλογή εργαλείου, που είναι το διαδικτυακό εργαλείο και αφορά το δεύτερο στάδιο
της υλοποίησης της έρευνάς μας. Είναι το Lime Survey, Web Server Based Software, για το οποίο ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια πλεονεκτήματα που έχει ως εργαλείο. Τώρα, το πρώτο bullet point που φαίνεται ως ο απεριόριστος αριθμός ερωτήσεων σε μια έρευνα, μπορεί κάποιος να καταχωρήσει αυτό, να πω ότι προκύπτει όχι με την δωρεά εφαρμογή του συγκεκριμένου εργαλείου, γιατί αυτό έχουμε αναφερθεί, ναι, ότι είναι open sources στο διαδίκτυο αυτά, δηλαδή μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση σε αυτά. Παρ' όλα αυτά, η ανοιχτή, η δωρεάν τέλος πάντων χρήση του εργαλείου δεν αφήνει, έχει περιορισμό ως προς τον αριθμό των ερωτήσεων που μπορεί κάποιος να συμπεριλάβει σε ένα ερωτηματολόγιο. Οπότε εμείς σαν κολέγιο αποφασίσαμε ότι θα ήταν ίσως χρήσιμο να επενδύσουμε σε αυτό, γιατί θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και στα μετέπειτα χρόνια και να έχουμε για κάποιους μήνες τουλάχιστον μέχρι να πάρουμε τα πρώτα αποτελέσματα το Lime Survey με την πιο έτσι αναβαθμισμένη εκδοχή του, πληρώνοντας ένα μικρό ποσό για να το έχουμε αυτό. Κυρία Θεοδόρου, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή έχουμε ξεφύγει λίγο από την όλα, αν μπορείτε να ολοκληρώσετε την παρουσίαση σας σε τα επόμενα 3 λεπτά, θα σας συνεχίσω. Τόσο γρήγορα, ναι. Είχα πει ότι οι προηγούμενοι ομιλητές είχαν πάρει αρκετό χρόνο και αφέθηκα. Απολογούμε. Ναι, να δούμε στα γρήγορα τα επόμενα πλεονεκτήματα, που είναι ο περιοριστός αριθμός συμμετοχόντων σε αυτή την έρευνα, εννοείται. Κάποιες προϋποθέσεις για τις ερωτήσεις ανάλογα με τις προηγούμενες απαντήσεις. Μπορεί να γίνει ανώνυμα και επώνυμη έρευνα, όπως είχαμε πει και πριν. Και εκτεταμένη φιλική διαχείριση του εργαλείου προς το χρήστη, όπως και η δυνατότητα καταχώρησης ημερομηνίας για λήξη της έρευνας. Στατιστική ανάλυση είχαμε πει ότι συμβαίνει ως αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εργαλείου. Και μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε και μια έτσι, δική μας εικόνα ως προς το πώς θα παρουσιάζεται αυτή με λογοτύπα κλπ. Τώρα, ως προς τα μειονεκτήματα της ελεύθερης πρόσβασης που έχει κάποιος σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες, αυτό είναι value for money που λέμε, ναι μεν, αναγοραστή, αλλά αν πάρουμε την ελεύθερη εκδοχή του, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Έχει περιορισμένο αριθμό προεπιλεγμένων ερωτήσεων, και η δημιουργία των θεματικών ενότητων και ο τρόπος διαχείρισης αυτού είναι δύσκολες ως προς το χρήστη, αν αυτός δεν έχει την τεχνογνωσία, δεν είναι δηλαδή προγραμματιστής. Όπως επίσης είναι και πάρα πολύ χρονοβόρο ως προς το στήσιμο της έρευνας, αλλά και την επεξεργασία των δεδομένων που παρέχει, γιατί αυτή δεν βγαίνει ποσοστιαία. Βγαίνει σε αριθμούς, όπως βλέπετε στο συγκεκριμένο αυτό δείγμα γραφημάτων, αλλά η ανάλυση πρέπει να γίνει σε ποσοστιαία εμφάνιση από τον ίδιο τον χρήστη. Άρα, να αφήσω πίσω την εν συντομία περίληψη βασικά των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του συγκεκριμένου εργαλείου για να προχωρήσουμε στην προώθηση της έρευνας γρήγορα. Εμείς ασχοληθήκαμε με τους αποφύτους του 2013 και 2019. Η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος όσων αποφύτων είχαμε τη συγκατάθεση έγινε, αλλά με την επιλογή unsubscribe, αν κάποιος δεν θέλει να κάνει το ερωτηματολόγιο. Και αποστήλαμε επίσης μηνύματα μαζικής υπηρεσίας που έχουμε στον οργανισμό μέσω SMS, Facebook, Twitter, Instagram, μέσω δηλαδή κοινωνικών δικτύων, αλλά και μέσω του δικού μας εσωτερικού intranet. Τώρα, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε? Εννοείται ότι η εφαρμογή είναι ακόμα ενεργή. Μέχρι στιγμής έχουμε λάβει περισσότερες από 75 απαντήσεις. Μόλις πριν 2 εβδομάδες έχει ανεβεί η έρευνα στο διαδίκτυο για να μπορέσει κάποιος να την πάρει, αλλά ελπιστούμε, θεωρούμε το 75 ένα καλό αριθμό στο παρόν στάδιο δηλαδή. Τα αποτελέσματα όμως αυτής της έρευνας θα πρέπει να τα εξάξουμε σε εξελόφυλλα για να κάνουμε την ανάλυση αυτό. Και κλείνοντας στα γρήγορα να δούμε ποια είναι τα επόμενα μας βήματα, ότι αυτή η αναβάθμιση του συστήματος παρακολουθήσεις βρίσκεται στα μελλοντικά μας σχέδια, εννοείται. Η παρακολούθηση των αποφύτων μας θεωρείται ως ευκαιρία να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες απασχόλησης και σταδιοδρομίας τους.
Και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας θα γίνει η ανάλυση των αποτελεσμάτων, όπως προείπα, τα οποία εννοείται θα αξιοποιηθούν εσωτερικά μέσω της δικής μας, μέσω του δικού μας συστήματος διασφάλισης της ποιότητας που υπάρχει στον οργανισμό μας. Μπορείτε να μείνετε σε επαφή μαζί μας επικοινωνώντας συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας που με ακούσατε και θα είμαι μαζί σας για αν προκύψουν ερωτήσεις στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα πάμε στην τελευταία παρουσίαση της πρώτης ενότητας από τον κύριο Δημήτριο Κυριακό, ειδικό γραμματέα της Πανελλήνας Ένωσης Διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ, αντιπρόεδρο της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος και διευθυντή του ΔΙΕΚ ΑΓΑΛΕΟ. Γεια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να βάλω και εγώ την παρουσίασή μου να τρέξει. Μισό λεπτό να την βρω κιόλας. Την έχασα. Μισό λεπτό λίγο να τα βρούμε. Ωραία. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ναι, μια χαρά φαίνεται. Μια χαρά. Λοιπόν, να αναφερθώ λοιπόν στην παρουσίασή μας. Έχει να κάνει με την έρευνα παρακολούθησης των αποφύτων των δημόσιων ΙΕΚ στα πλαίσια του προγράμματος στο οποίο συμμετέχει η Πανεδιέκ, στο πρόγραμμα edwork.net. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με... Ο τίτλος είναι Networking of Vet Providers for Improving Quality of Work-Based Learning at Local and Transnational Level. Είναι ένα νέο project το οποίο με leader, ένα ιταλικό φορέα, εγκρίθηκε το 2019. Αυτό τώρα που θέλω να σας πω λίγο, καταρχάς για να παρουσιάσω την Πανελλήνια Ένωση των Διευθυντών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα γνωστά ΙΕΚ. Η ένωσή μας, το site της είναι panediec.gr, μπορώ ίσως να σας δείξω κάποια πράγματα που θα ήθελα λίγο στο συγκεκριμένο site. Αυτό είναι το site της Ένωσης. Έχει ενδιαφέρον, αν πατήσετε εδώ που λέει αναζήτηση ΙΕΚ, έχουμε κάνει ένα εργαλείο το οποίο μπορεί ο καθένας να βρει όλα τα εργαλεία, όλα τα ΙΕΚ της χώρας, δημόσια και ιδιωτικά, και βάσει ειδικότητας. Δηλαδή, θέλω εγώ να βρω που έχει παραδείγματος χάρη με ειδικότητα αρτοποιός, πατάω αναζήτηση και μου βγάζει όλα τα ΙΕΚ με τους υπεύθυνους, τηλέφωνα, email κτλ. Είναι ένα πολύ λοιπόν χρήσιμο εργαλείο. Να πούμε λοιπόν τώρα λίγα πράγματα για την Πανεδιέκ. Είναι μια, η ένωση των ΙΕΚ είναι οι διευθυντές των ΙΕΚ, εκπροσωπεί πανελλαδικά 123 δημόσια ΙΕΚ, προσφέρονται σε αυτά πάνω από 60 ειδικότητες. Οι σπουδαστές μας είναι από 18 έως 68. Συμβάλλει στην διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για την παιδεία και για τον εξυγχρονισμό της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος και ειδικότερα των δομών της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Και εμείς τώρα μπήκαμε σε μια λογική να παρακολουθήσουμε το τι γίνεται με τους αποφύτους μας, με τους αποφύτους των δημοσίων ΙΕΚ. Οι στόχοι της έρευνας οι οποίοι συμμετέχουμε, καταρχάς το πρώτο στάδιο έχει να κάνει με τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών και την ποιοτική αναβάθμιση της κατάρτισης και τον επανασχεδιασμό της από τους παρόχους της επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να αντανακλά τις ανάγκες των σπουδαστών και των εργοδοτών. Το δεύτερο κομμάτι, συμμετέχουμε στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην παρακολούθηση των προγραμμάτων μαθητείας, σε συνάφεια με τον επαγγελματικό βίο που έχει ο καθένας και να οικοδομήσουμε μια ισχυρή διασύνδεση μεταξύ των ερευνών και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Και ο τρίτος στόχος της έρευνας μας είναι να οικοδομήσουμε τη σύνδεση μεταξύ της παροχής της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, ώστε όλες αυτές οι γνώσεις, οι πρακτικές οι οποίες υποστηρίζονται από αυτή την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, να οδηγήσουν σε μια πιο κατάλληλη μάθηση βασισμένη σε αυτό που λέμε εργασία work-based learning. Τώρα, το πεδίο εφαρμογής της έρευνας γίνεται στο έργο αυτό σε 6 χώρες, στην Ιταλία, Ελλάδα, Λιθουανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία. Σε κάθε χώρα θα συμμετέχουν κατά τουλάχιστον 2 πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στόχος είναι η προσέγγιση πάνω από 1.200 σπουδαστές. Υπάρχει τώρα ένας μηχανισμός παρακολούθησης, τον οποίο θα σας πω. Οι στόχοι του μηχανισμού παρακολούθησης είναι οι εξής. Πρώτον, να αποτελέσει ένα μέρος του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ενός σχολείου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενός Ινστιτούτου, και να ικανοποιήσει την ανάγκη με αξιόπιστα δεδομένα. Θέλουμε λοιπόν αξιόπιστα δεδομένα.
Το δεύτερο είναι η παροχή ανατροφοδότησης από τους κύριους παραλήπτες της παροχής της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δηλαδή οι σπουδαστές, οι φοιτητές μας, οι απόφοιτοι όμως αυτών των σχολών, στο σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Και τέλος, να υπάρχει παρακολούθηση των αποφύτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δηλαδή το tracking στα πρώτα στάδια αυτής της σταδιοδρομίας τους, και να αξιολογηθεί η συνάφεια και η ποιότητα της παροχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της μάθησης βασιζόμενης στην εργασία, στο work-based learning. Ο μηχανισμός παρακολούθησης του EdWorkNet γίνεται ως εξής. Στείνεται ένα διαδικτυακό εργαλείο έρευνας που λειτουργεί μέσω της γνωστής πλατφόρμας Google Forms σαν ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο με στόχο την αξιολόγηση της συνάφειας της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της δεξιότητας της αγοράς εργασίας, την αξιολόγηση της συνάφειας και της ποιότητας των περιόδων μάθησης με βάση την εργασία και τέλος τον εντοπισμό των κενών που υπάρχουν στις δεξιότητες των αποφύτων. Η δομή τώρα των online ερωτηματολόγιων είναι η εξής. Το πρώτο μέρος, κοιτάζουμε την εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία στην οποία υπάρχει ο κάθε σπουδαστής. Το είδος λοιπόν αυτό, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες οι οποίες έχουν αποκτηθεί. Ποιες είναι πιο σημαντικές για τη σταδιοδρομία τους. Ποιες είναι οι μαθησιακές συμφωνίες. Αν υπάρχει ικανοποίηση από την πρακτική άσκηση ή από τη μαθητεία, από τον νέο θεσμό που υπάρχει στην Ελλάδα τουλάχιστον. Και από τη χρησιμότητα της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας για τη σταδιοδρομία τους. Το δεύτερο μέρος, κοιτάζουμε στο online αυτό το ερωτηματολόγιο την κατάσταση της απασχόλησης του κάθε σπουδαστή. Ποια είναι η κύρια κατάσταση της απασχόλησης, τη σχέση της απασχόλησης με τις σπουδές τους, την ικανοποίηση από την υποστήριξη του προγράμματος σπουδών στον τομέα της απασχόλησης, ελλείψεις στις γνώσεις και στις δεξιότητες κατά την απασχόληση που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών. Το τρίτο μέρος έχει να κάνει με τα δημογραφικά στοιχεία. Τι κοιτάμε, την χώρα, την πόλη στην οποία είναι, το φύλο τους, το έτος γέννησης, έτος έναρξης των σπουδών, το έτος αποφύτησης, το EX το οποίο έχει σπουδάσει και τον τομέα των σπουδών. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για το σχέδιο της έρευνας. Οι φοιτητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που είναι η ομάδα στόχος, έχουν πραγματοποιήσει διάφορες περιόδους μάθησης βασισμένη και σε εργασία, κατά την πρακτική τους άσκηση σε διάφορες εταιρείες, είτε στην ίδια χώρα είτε στο εξωτερικό. Αυτό βέβαια στην Ελλάδα δεν είναι συνήθες, αλλά αλλού γίνεται. Και αυτό βρίσκονται κυρίως στο τελευταίο έτος του προγράμματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του προγράμματος τους. Επίσης, η ομάδα στόχος είναι και οι πρόσφυτοι απόφοιτοι αυτών των σχολών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αυτοί δηλαδή που έχουν τελειώσει τους τελευταίους 12 μήνες τις σπουδές τους. Η έρευνα θα γίνει στην Ελλάδα. Το χρονοδιαγράμμα θα ξεκινήσει από το Δεκέμβρη του 2020 μέχρι τον Μάρτιο του 2021. Τα αποτελέσματα θα αναλυθούν τον Απρίλιο του 2021 και βάσει της ανατροφοδότησης τον Μάιο του 2021 θα σχεδιαστεί ο μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης των αποφύτων ΙΕΚ ως αναπόσπαστο μέρος της διασφάλισης της ποιότητας. Σε αυτό το σημείο θέλω να αναφερθώ λίγο στα δημόσια ΙΕΚ τα οποία θα συμμετέχουν στην έρευνα. Ενώ αρχικά είχαμε πει ότι θέλαμε λίγα ΙΕΚ, εν τέλει αποφασίσαμε ότι μπορούμε αυτό να το κάνουμε σε όλα τα δημόσια ΙΕΚ της χώρας και στα 123. Οπότε η Πανεδιέκα αναλαμβάνει να συντονίσει την έρευνα σε όλα αυτά τα δημόσια ΙΕΚ για να αντιληφθούν ακόμα περισσότερα δεδομένα, να ξεπεράσουμε λοιπόν το στόχο τον οποίο είχαμε βάλει για τα 1.200 άτομα. Θεωρώ ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία να αντιληφθούν δεδομένα από τα ΙΕΚ σε βάθος. Τι κοιτάζουμε τώρα, στα ποσοτικά δεδομένα. Δημογραφικές και κοινωνικο-οικονομικές πληροφορίες, λεπτομέρειες του προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο του οποίου οργανώθηκε η μαθητεία, λεπτομέρειες για την ίδια τη μαθητεία, μετάβαση στην απασχόληση, αποδοχές τύπου συμβολέου, κατάσταση απασχόλησης, επάγγελμα, επαγγελματική κατάσταση και δραστηριότητα με το οποίο κάνει ο κάθε σπουδαστής. Στα ποιοτικά δεδομένα θα κοιτάζουμε τη συνάφεια της μάθησης βασμένη στην εργασία και την απασχόληση, τις δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται στην εργασία και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν τη διάρκεια της μάθησης με βάση την εργασία, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την ικανοποίηση την οποία υπάρχει και τις αντιλήψεις για την ποιότητα και τη συνάφεια της μάθησης που είναι βασμένη στην εργασία. Τώρα, τα αποτελέσματα. Η χρήση των αποτελεσμάτων έχει να κάνει με τη βελτίωση του προγραμμάτων σπουδών της μάθησης βασμένη στην εργασία. Με τη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης βασισμένης στην εργασία, με τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, με τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης των αποφύτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από τους παρόχους αυτούς, και με τη βελτίωση των υπηρεσιών του επαγγελματικού προσανατολισμού, οι οποίες παρέχονται. Λίγο πολύ αυτό ήταν η παρουσίαση την οποία ήθελα να κάνω και μπορείτε να βρείτε πολλά στοιχεία για το έργο EdWorkNet στο site EdWorkNet, στο Facebook, στο LinkedIn και στο YouTube.
Και εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω όμως να πω κάποια πράγματα όσο αφορά τα ΙΕΚ και πώς είναι ο χώρος, έτσι, για να κάνουμε και μια συζήτηση. Τα δημόσια ΙΕΚ αναπτύσσονται και θέλω να σας πω ότι σε λίγες μέρες θα βγει ένα νέο νομοσχέδιο για το πώς θα είναι ο χώρος στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Πολλά ΙΕΚ έχουν κάνει πολλές προσπάθειες για να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό παρακολούθησης. Δεν είναι πολύ γνωστά αυτά τα πράγματα, αλλά προσπαθεί το κάθε δημόσιο ΙΕΚ να κάνει ένα τρόπο με τον οποίο να μπορούν να παρακολουθούν τους αποφύτους τους όσο καλύτερα γίνεται. Και έχει μεγάλη σημασία η παρακολούθηση να γίνεται με σύγχρονα εργαλεία. Αυτό το οποίο κάναμε εμείς στο δημόσιο ΙΕΚ του ΕΓΑΛΟ είναι να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο, να φτιάξουμε ένα alumni, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, και να δημιουργήσουμε ένα LinkedIn εργαλείο με το οποίο μπορούμε να παρακολουθούμε τους σπουδαστές μας και να μπορούμε να βλέπουμε το τι ακριβώς κάνουν χρησιμοποιώντας το LinkedIn. Το LinkedIn είναι ένα τρομερό εργαλείο, το οποίο μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και το προτείνω να το δουλέψει κάποιος στο μέλλον. Ήδη το δουλεύουμε, ένα μεγάλο ποσοστό των αποφύτων μας συνδέεται με το ΙΕΚ μας, με το LinkedIn, και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον κάποιος να το παρακολουθήσει. Αν μας δοθεί κάποια άλλη δυνατότητα, μπορούμε να μιλήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, επειδή έχουμε ξεφύγει λίγο από το χρόνο, θα περάσουμε λίγο από τις ερωτήσεις γρήγορα-γρήγορα. Καταρχήν, μία ερώτηση για την κυρία Καζατζίδου για το webinar στις 16 του μήνα. Άμα κάποιος δεν ανήκει σε οργανισμό, μπορεί να συμμετέχει? Μπορεί να συμμετέχει, απλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα να συμμετέχει κάποιος άμα δεν ανήκει σε κάποιο οργανισμό. Δηλαδή, αυτό είναι για εργαζόμενους που είναι σε δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δεν θα υπάρχει κόφτης, αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ενδιαφέρον. Ωραία, ευχαριστούμε. Πάλι θα ρωτήσω εγώ την κυρία Καζατζίδου, αν μπορεί να ξαναπεί το σύνδεσμο, γιατί μας ενδιαφέρει να το παρακολουθήσουμε. Το έχουμε βάλει στα... Το έχουμε βάλει στο chat και συγκεκριμένα εσάς, κύριε Κυριακό, θα σας καλέσουμε και... Σας ευχαριστώ, έχω ιδιαίτερη πρόσκληση. Έχουμε ιδιαίτερη πρόσκληση. Θα το βάλουμε όμως πάλι, γιατί μιλάει αρκετός κόσμος στο chat, μας στέλνουν, οπότε μήπως έχει καθέ να μπει άλλη μια φορά. Θα το βάλω εγώ μετά τις ερωτήσεις. Επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι το όφελος για τους εκπαιδευόμενους σε μια εκπαιδευτική μονάδα από το να συμμετέχει εκπαιδευτική μονάδα στον track? Το όφελος για τους εκπαιδευόμενους. Δεν υπάρχει άμεσο όφελος για τους εκπαιδευόμενους, πέρα από το αίσθημα ότι ανήκουν σε μια κοινότητα αποφύτων. Στην ουσία, αυτό που κάνουν οι απόφοιτοι συμμετέχοντας σε μια έρευνα είναι να βοηθάνε τους επόμενους απόφοιτους, να βοηθάνε την δομή, την εκπαιδευτική δομή να βελτιωθεί, και στην ουσία το όφελος είναι στους επόμενους. Παρ' όλα αυτά όμως, αν το δούμε σαν κοινωνικό σύνολο, η βελτίωση μιας εκπαιδευτικής μονάδας έχει επίδραση σε όλη την τοπική κοινωνία. Οπότε, με αυτή την έννοια, με μια ευρεία έννοια, υπάρχει όφελος, όχι άμεσο, έμεσο και μακροπρόθεσμο. Ωραία. Άλλη μια ερώτηση, την κυρία Καζατζίδου. Λάβατε υπόψη ότι στο πρώτο έτος μετά την αποφύτηση, η πλειοψηφία των μαθητών των ημερήσεων επάλι καταντάσσονται στο στρατό? Ναι, αυτό είναι. Το έχουμε στην Ελλάδα, το έχουν και στην Κύπρο. Δεν το έχουν σε όλες τις χώρες. Το εργαλείο που φτιάξαμε είναι γενικό και πρέπει κάθε μονάδα να το πάρει και να το κάνει δικό της. Όπως εξήγησε η κυρία Θεοδόρου, το είπε πάρα πολύ ωραία, πήραν ένα εργαλείο το οποίο ήταν σαν template έτοιμο και από εκεί και πέρα φάγανε πολύ χρόνο έτσι ώστε να το κάνουν δικό τους, να το φέρουν στα πλαίσια του δικού τους εκπαιδευτικού συστήματος και του δικού τους, της δικιάς τους εκπαιδευτικής δομής. Οπότε, στην περίπτωση των ΕΠΑΛ, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη αντίστοιχη, είτε να γίνει η έρευνα 1,5 χρόνο μετά, δεν ξέρω και πώς είναι η θητεία,
θα πρέπει να υπάρχει, να γίνει κάποια ιδιαίτερη ρύθμιση. Στα ΙΕΚ, νομίζω, δεν ξέρω κιόλας, κύριε Κυριακό, στα ΙΕΚ νομίζω ότι υπάρχει το ίδιο θέμα ή είναι, έχουν υπάρχει κάνει στρατιωτικό. Υπάρχει ένα θέμα, γιατί υπάρχει, ο στρατός είναι μια διέξοδο για τα αγόρια. Νομίζω στην Κύπρο έχω την αίσθηση ότι πρώτα πάνε στρατό και μετά σπουδάζουμε. Δεν ξέρω αν εδώ δεν το έχουμε πετύχει αυτό. Ακριβώς αυτό. Βέβαια, τα υπάλληλα είναι στη δευτεροβάθμια, οπότε είναι και δεν έχουν πάει στρατό. Οι περισσότεροι τουλάχιστον δεν έχουν πάει στρατό. Είναι ένα θέμα. Θα τσεκάρουμε πόσοι πάνε φαντάρι από το ΑΙΕΚ. Έχει ενδιαφέρον. Ναι. Είναι και αυτό μπορεί να είναι μια ερώτηση μέσα στο ερωτηματολόγιο. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση για τον κύριο Κυριακό. Θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικό στόχος η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ενός ερωτηματολογίου τέτοιας κλίμακας? Ναι, θεωρώ ότι μπορεί να γίνει. Έχουμε κάνει τέτοια αντίστοιχα ερωτηματολόγια στους σπουδαστές μας και είχαμε αποτελέσματα καλά. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πιο μεθοδευμένα, να το απλώσουμε περισσότερο. Γι' αυτό αποφάσισα να μην το κάνουμε μόνο σε λίγα ΙΕΚ που λέγαμε, αλλά να το πάμε παντού, να το απλώσουμε. Και θεωρώ ότι το Google Doc είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να μας υποστηρίξει σε αυτό. Οπότε να αποκτήσουμε όσο περισσότερα αποτελέσματα μπορούμε, εφόσον γίνει διάχυση σε όλο περισσότερα ΙΕΚ. Θεωρώ ότι είναι εφικτό αυτό.